Παιδιά πολλά δεν έχουν πάει ακόμα σχολείο, τα πολλά δεν υπάρχει, προσωπικό δεν υπάρχει και εκβιάζονται οι γονείς έμεσα να πληρώσουν ιδιωτικούς συνοδούς και να πηγαίνουν, ιδιαίτερα στα παιδιά με βαριές. Και είναι ένα σωρό αδιόριστη δάσκαλη νηπιαγωγή, καθηγητές ειδικής αγωγής, της ειδικής αγωγής που μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά. Τα σχολεία αντί να έχουν όλο το προσωπικό το αναγκαίο, ίσα ίσα κάνουν μια φύλαξη στοιχειώδη το πρωί για κάποια στήριξη. Οι γονείς τρέχουν τα απογεύματα από κέντρο σε κέντρο και λόγω της κρίσης τώρα τους ζητάνε, ανέβει και το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, ακόμα περισσότερο να πληρώνουν από τον ΕΑΠ. Και πολλοί γονείς, ακόμα και για τις βενζίνες, σταματάνε τις θεραπείες των παιδιών. Δεν έχει να πάει από κέντρο σε κέντρο το παιδί το πρωί στο σχολείο, το απόγευμα για αρμοθεραπεία, λογοθεραπεία. Πολύ περισσότερο ότι με αυτό που η ιστορία με τον διαβήτη ήταν ένα μήνυμα ότι πάνε να ξεφορτωθούν σαν κράτος και σαν ΕΟΠΗ όλες τις ακριβές θεραπείες, σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και ειδικά φάρμακα που όσο εξελίσσεται η επιστήμη και η τεχνολογία γίνονται ακόμα πιο εξειδικευμένα αλλά και πολύ πιο ακριβά. Και παίρνουν πρακτικά αυτό το μήνυμα που δώσατε, ότι θέλουν να ξεφορτωθούν όλα τα σύγχρονα ακριβά και νέες τεχνολογίες για να τα πληρώνει η οικογένεια από την τσέπη της.